Είναι και χαιρετίζομαι θετικό ότι τώρα και τρεις μήνες βρίσκονται στον δρόμο οι γονείς ενωμένοι, μαζικότατα, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί στο Δήμο Χανίων πριν, τώρα στο Δήμο Κισάμου, για να παλέψουν για το αυτονόητο. Να έχουν τα παιδιά σχολείο, αίθουσες, κατάλληλες, εργαστήρια να μπορούν να μορφωθούν. Είμαστε το 2024 και η κατάσταση στον Ομό Χανίων είναι δραματική. Έχουν να γίνουν δεκαετίες σχολεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε σχολεία που πραγματικά μοιράζουν τις αίθουσες. Προκάτ πάνω από τις μισές αίθουσες στα σχολεία. Τα ποντίκια να κάνουν πάρτι σε κάποια σχολεία. Σε κατάλληλες προκάτ αίθουσες. Θα ογγίσαμε παρά τις υποσχέσεις να μην έχουμε προχωρήσει το πρόγραμμα και το νέο λύκειο, το ΕΠΑΛ και το νηπιαγωγείο. Και κατά τη γνώμη μας, ο αγώνας αυτός των γονιών, των μαθητών, μόνο αυτός μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η πίεση τη νιώθουν. Ήδη και σήμερα υπήρξε επικοινωνία μετά τη συζήτηση με το Περιφερειακό Συμβούλιο, με το Υπουργείο. Δεσμεύχει να προχωρήσει η μελέτη. Το ζήτημα είναι ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πάμε με ρυθμούς χελώνας. Άρα πρέπει να συνεχιστεί η πίεση. Αγώνας που γίνεται δεν πάει χαμένος. Μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται είναι χαμένοι. Και κατά τη γνώμη μας, πρέπει να μπουν και προτεραιότητες. Και εδώ και στην Περιφερειακή Αρχή το βάλαμε αυτό το θέμα. Πού θα πάνε τα χρήματα. Και δυστυχώς αυτές οι προτεραιότητες δεν υπάρχουν. Αν δεν πηγαίνουν στην πολιτική προστασία, δυσσυσμικά, και εδώ υπάρχει θέμα για τα σχολεία, να γίνεται δυσσυσμικός έλεγχος. Είμαστε μια συνωγενή περιοχή. Αντιπλημμυρικά έργα. Το ζήσαμε και στο νομό Χανίων το θέμα της πλημμύρας του 19. Ανοχήρωτος ο νομός, τελείως. Αντισυσμικά. Αντιπυρικά. Αυτά είναι προτεραιότητες. Και βέβαια το θέμα της παιδείας, που κατά τη γνώμη μας εδώ και πρέπει εδώ θα μετρηθούμε όλοι μας. Και η Περιφερειακή Αρχή, και οι κυβερνήσεις διαχρονικά, και τώρα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και οι Δήμοι.